های بادی. انجام لبه هم کتا شدیم 24 ساعت پیاده آمدیم. دفای پای ما در داغان پاره بکنش 22 ساعت پیاده آمدیم مستقیم در کوه بلند. پلیس های ایران خیلی ظالم مافیان ظالمه، یعنی با تیر میزد، خیلی ها رو با تیر زد میکشه، زخمی میکرد. پلیس ایران واری ظالم دیگه نیست. سوریایی ها را میداد در کم، همه چی آب، نان، همه چی میداد. افغانی ها را میزد با باتون، با چوب نمیداد. در حالی که مثلا افغانستان 40 سال است که جنگه، یک نفر اونجا زندگی نمیتونه. سوریه یک سال جنگه، سوریه را قبول میکنن. هر جای اول سوریه است، اینجا افغانی ها را همه جای میزنه، هیچ کس قبول نمیکنه. مردم عادی خیلی خوبه، ولی اون اتوبوس های سازمان ملل چیه؟ پلیس ها از لب جزیره، از لب قایق که پیاده میشن سوریه ها را کلش هم بیاره کدی ماشین اتوبوس افغانی 24 ساعت پیاده میاد. اشتوک بچه همه در را تلف شده افغانی. اینجا هم که جای نیست، نه اتاق پیدا میشه، نه کمپ. کمپ حالا میگه دور است، ولی مردم یونان دمشان گرم، خیلی غذا میرسانن، آب میرسانن، خدا خیرشان. همه وضعش خرابه، یک روپه کس نداره اینجا، پول مول نداره که نان بخوره دیگه. بود η Διεθνής Αμνηστία ζητάει είναι άμεσα να υπάρξουν περισσότερες ασφαλείς και νόμιμοι διόδοι για αυτούς τους ανθρώπους και πολύ μεγαλύτερος αριθμός μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στις χώρες εισόδου όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία και που δεν μπορούν πια να ανταπεξέλθουν και να χειριστούν αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου επίπεδου. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση που έχουμε δει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολλές ανθρωπιστικές βίζες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να καταξιδεύουν κατευθείαν από τις χώρες σύγκρουσης στις χώρες προορισμού τους. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πέρα ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Είναι στα πλαίσια ενός κινήματος που υπάρχει χρόνια και αυτή τη στιγμή γίνεται σε 30 πόλεις όλη την Ευρώπη. Είναι αυτό που λέμε καλώς ήρθες, ενάντια στην Ευρώπη φρούριο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αλλάξει τόσο το κλίμα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σε αυτό συντέλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί που είχαμε τον Σαμαρά, τους φράκτες, τους λαθρομετανάστες. Μιλάμε τώρα, έχουμε το προσφυγικό, έχουμε τον Ελαιώνα, έχουμε δομές στήριξης. Αλλά γίνεται πολύ σημαντικό και σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ότι ακόμα και η Μέρκελ αναγκάζεται ή αποφασίζει να καλέσει το Δουβλίνο και να πληρώνει πούλμα να μεταφέρει κόσμο, δείχνει μια χρειάζονται συμπαράσταση και αλληλεγγύη και η Ελλάδα νομίζω έχει δείξει οι άνθρωποι εδώ και στα νησιά κλπ. Παρόλη τη μεγάλη δυσκολία έχουν δείξει στιγμές που πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε άνθρωποι και περήφανοι και που μας κινητοποιεί. Αν είναι κάτι που μας κινητοποιεί αυτή την περίοδο νομίζω, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, την πολιτική και την που δεν υπάρχει μεγάλη έτσι, έμπνευση, είναι η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα που δείχνει ο κόσμος γύρω από το προσφυγικό.